centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Θα πάμε στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς, τον κύριο Λάζαρο Παπαδόπουλο. Κύριε Παπαδόπουλο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, καλά. Μπράβο. Προχωράμε κανονικά και πριν πούμε για το θέμα για το οποίο σας έχουμε καλέσει και σας είχαμε ενημερώσει και πριν λίγες μέρες όταν μας είχε τεθεί για να το δείτε λίγο και να έχουμε σήμερα την σημερινή συζήτηση. Είμαστε καλά. Κοντεύουμε το μήνα χωρίς κρούσμα στην Καστοριά. Δόξα σε ο Θεός. Ακριβώς έτσι είναι. Και ελπίζουμε αυτό να συνεχιστεί ώστε να μπούμε και από την Καστοριά σε μια κανονικότητα. Και το λέω αυτό και να φύγει λίγο και η Καστοριά από το κάδρο. Και το λέω αυτό διότι έχουμε κάποια μηνύματα, κύριε Παπαδόπουλο, και δεν ξέρω πώς θα το λύσουμε αυτό το θέμα. Παιδιά που πάνε για σεζόν στα νησιά το καλοκαίρι, φαίνεται ότι κάποια παιδιά τουλάχιστον από αυτά έχουν πρόβλημα, γιατί λένε Καστοριά και κομπιάζουν λίγο οι εργοδότες. Θέλω λίγο να το δούμε, δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Υπήρξε χθες και μια ομιλία του κύριου Τζικαλάγια στη Βουλή, την οποία θα ακούσουμε λίγο αργότερα, όπου τονίζει ορισμένα πράγματα γύρω από αυτήν την υπόθεση, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να φύγουν από πάνω μας για να μην έχουν πρόβλημα και τα παιδιά που πάνε να δουλέψουν και ακούν Καστοριά και κάπως κομπιάζουν οι εργοδότες, κύριε Παπαδόπουλε. Βεβαίως, αυτή τη στιγμή είμαστε σχεδόν ένα μήνα χωρίς καινούριο κρούσμα. Αυτό σημαίνει ότι βαδίζουμε σωστά. Και αυτό πρέπει να το λέμε παντού πια. Και αυτό πρέπει να το λέμε παντού πια. Βεβαίως. Το θέμα από εδώ και πέρα είναι να είμαστε προσεκτικοί και να τηρούμε όλους τους κανόνες προστασίας της δικιάς μας και του κοινωνικού συνόλου. Εάν τηρούμε αυτές τις προϋποθέσεις, θα συνεχίσουμε να είμαστε μια καθαρή πόλη. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τώρα από εκεί και πέρα, το πρόβλημα που δημιουργείται με τους εργαζόμενους που θέλουν να πάνε στα νησιά, μπορούν να επικαλεστούν αυτό και συν ακόμα ότι μπορούν να κάνουν ένα τεστ κορονοϊού, το οποίο θα είναι το διαβατήριό τους να πάνε εκεί που θέλουν. Το ψάχνουμε, αλλά μας έχουν πει ότι ακόμη και με τεστ που τους είπαν, τους είπαν όχι. Και αυτό πρέπει να το δούμε λίγο, γιατί είναι πολλά τα παιδιά, 300-400 ποικίλιο αριθμός. Δεν μπορούμε που να για λέμε ότι δεν σε δέχουμε για εργαζόμενο όταν πλέον έχουν ανοίξει τα χειρουργεία και λένε ότι τα χειρουργεία τα οποία γίνονται με γενική νάρκωση θέλουν ένα τεστ κορονοϊού αρνητικό τουλάχιστον πριν 48 ώρες. Δεν μπορεί λοιπόν όταν μπαίνεις στο χειρουργείο με ένα τεστ να σε δέχονται, ας είσαι και από την Καστοριά, και επίσης με τεστ αρνητικό να μην σε δέχονται να πάνε να δουλέψεις σε ένα ξενοδοχείο. Δηλαδή ακριβώς. Είναι πάρα πολύ τραβηγμένο. Πάρα πολύ τραβηγμένο. Εύχομαι να μην αντιμετωπίσουμε άλλες τέτοιες καταστάσεις. Πάμε τώρα λοιπόν στο θέμα για το οποίο σας καλέσαμε, κύριε Παπαδόπουλε. Έχουμε τις στρατιωτικές σχολές. Ναι. Για να διαγωνιστούν τα παιδιά εκεί χρειάζονται και κάποια πράγματα. Χρειάζονται και κάποιες εξετάσεις από δημόσιο νοσοκομείο ή από το ΕΣΥ, γενικότερα από το σύστημα υγείας μας. Πήγαν λοιπόν φίλοι μας στο νοσοκομείο της Καστοριάς και επειδή είναι η κατάσταση όπως είναι ακόμα και δεν λειτουργούν τα τμήματα, τους λένε ότι δεν μπορούν να γίνουν. Τι μπορούν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί καταλαβαίνετε ότι πρέπει να γίνουν και αυτά, όπως μας είπαν, τουλάχιστον μέσα στον μήνα Μάιο. Οι εξετάσεις, από ό,τι πληροφορήθηκα, δεν είναι υποχρεωτικά να γίνουν σε δημόσιες δομές. Είναι σίγουρο αυτό? Ναι. Μπορεί να γίνουν και σε ιδιωτικές. Αλλά εδώ ερχόμαστε τώρα, μισό λεπτά. Εδώ ερχόμαστε. Ο άλλος δεν μπορεί παράγοντα να πληρώσει, κύριε Παπαδόπουλε. Αυτό λέω. Έτσι συνεχίζω. Ερχόμαστε στον οικονομικό παράγοντα. Κάποιες από αυτές τις εξετάσεις μπορούν να γίνουν στα δύο κέντρα υγείας. Κάποιες, όχι όλες. Όχι όλες, ναι, γιατί δεν υπάρχουν όλες οι ειδικότητες. Σίγουρα ακτινολογικές εξετάσεις απαιτείται μια ακτινογραφία θώρακα, μπορεί να γίνει. Ωραία. Μικροβιολογικές εξετάσεις παίρνουν στα κέντρα υγείας. Ναι. Παθολογική εξέταση μπορεί να γίνει στα κέντρα υγείας. Ναι. Τι άλλο δεν μπορεί να γίνει εδώ και πρέπει να πληρώσει κάποιος για να... Καρδιολογική εξέταση μπορεί να... Οφθαλμολογική φαντάζομαι δεν μπορεί να γίνει. Οφθαλμολογική. Στα κέντρα υγείας, γιατί δεν υπάρχει οφθαλμίατρος. Μάλιστα. Γυναικολογική
για τις κοπέλες που θα απευθύνονται για στρατιωτικές σχολές. Ναι. Άρα λοιπόν υπάρχουν εξετάσεις που μπορεί να γίνουν εδώ, αλλά υπάρχουν και εξετάσεις που μπορεί να γίνουν μόνο στον ιδιωτικό τομέα. Και εδώ θα χρειαστεί ο γονέας να βάλει το χέρι στη τσέπη. Θα μπορούσε να γίνει, κύριε Παπαδόπουλο, δεν ξέρω. Αυτό το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην Καστοριά. Τα εξωτερικά ιατρία σε πάρα πολλές πόλεις δεν έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω το εξής, κύριε Παπαδόπουλο. Αν μπορείτε και σαν ιατρικός κόσμος, ειδικά για αυτά τα παιδιά, να γίνει μια εξαίρεση στο νοσοκομείο για να μπορέσουν. Πόσα είναι τα παιδιά που θέλουν να δώσουν στρατιωτικές. Καταλάβατε. Αν μπορεί να γίνει μια εξαίρεση. Τη διοίκηση του νοσοκομείου. Το καταλαβαίνω, ναι. Αλλά και εσείς θα μπορούσατε, σαν ιατρικός σύλλογος, ουσιαστικά να έχετε μια παρέμβαση εκεί και να πείτε: παιδιά, όσοι είναι για στρατιωτικές σχολές, ας τα κάνουμε τα παιδιά αυτά να μην επιβαρυνθούν κι άλλο οι γονείς τους. Γιατί θα χρειαστούν για αυτές τις εξετάσεις αρκετά χρήματα, κύριε Παπαδόπουλε. Σαφέστατα, εγώ μπορώ να κάνω μια έκκληση στους συναδέλφους. Αυτό θέλουμε. Να αντιμετωπίσουν με τη δέουσα προσοχή αυτό το θέμα. Ωραία. Οι μέρες πιέζουν και ελπίζω πραγματικά να πάμε καλά σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, εγώ θα προσπαθήσω να στείλω και σήμερα ένα έγγραφο. Ένα έγγραφο στους συναδέλφους να αντιμετωπίσουμε τη δέουσα προσοχή σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Θέλουμε λοιπόν το νοσοκομείο όντως να δει με ένα διαφορετικό μάτι, να δει με ένα. Γιατί πέρασε πολλά αυτή η περιοχή πραγματικά. Οι άνθρωποι κλείστηκαν μέσα, δεν δούλεψαν, χάσαν πολλά μεροκάματα, το αντιλαμβάνεστε, δεν δουλεύουμε. Ακόμη και τα λεφτά που μπήκαν ίσως με κάποια βοήθεια, θα είναι κρίμα πραγματικά για να μην καλυφθούν άλλες ανάγκες και να γίνουν για εξετάσεις που μπορούν να γίνουν, επαναλαμβάνω, στον δημόσιο τομέα, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο σε αυτές τις υποθέσεις. Ναι, λοιπόν, εντάξει, από εδώ και πέρα είναι να κινητοποιηθεί η διοίκηση του νοσοκομείου και να ανοίξει κάποια εξωτερικά ιατρία. Απ' την άλλη μεριά, εγώ σαν πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου να προσπαθήσω να ευαισθητοποιήσω τους ιδιώτες συναδέλφους να αντιμετωπίσουν με διαφορετικό τρόπο το συγκεκριμένο θέμα. Ακόμη και αυτό που λέτε, δηλαδή οι ιδιώτες, αν στοιχίζει ένα ευρώ, ξέρω εγώ, να πούμε μια εξέταση, να την κάνουμε με μισό ή να κάνουμε μια διευκόλυνση αν είναι για τις στρατιωτικές, επαναλαμβάνω, σχολές. Νομίζω ότι είναι εφικτό, δεν είναι πολλά τα άτομα, ναι, και δεν νομίζω ακριβώς ότι θα υπάρχει ιδιαίτερη επιβάρηση στους συναδέλφους. Καλό είναι όμως όπως... Εξετάσεις οι οποίες που δεν μπορούν να γίνουν στο δημόσιο τομέα. Μπράβο. Γιατί σας είπα και πάλι ότι κάποιες μπορούν να γίνουν. Μπορεί να γίνουν. Άρα λοιπόν, αυτό που πρέπει να ξεκινήσουν οι άνθρωποι και οι γονείς των παιδιών για τις στρατιωτικές σχολές, ας ξεκινήσουν με τα κέντρα υγείας για τις εξετάσεις που μπορούν να κάνουν εκεί. Για αυτές που δεν μπορούν, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για εγώ την... ήδη σήμερα θα στείλω στους συναδέλφους, στους ελεύθερους επαγγελματίες να αντιμετωπίσουν ανάλογα το συγκεκριμένο θέμα. Ακριβώς. Και στο νοσοκομείο, αν μπορεί να κάνει αυτήν την επίσης παραχώρηση, παράκληση από τους κανονισμούς και να δέχεται για εξετάσεις που δεν μπορούν να γίνουν αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο λόγω της κατάστασης, να μπορέσει για αυτά τα παιδιά να τις κάνουμε, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.